θα αναφερθούμε στα βασικά συμπεράσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας κατά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021, υπό την έγκριση βέβαια του Υπουργείου Παιδείας, σε ένα δείγμα 5.000 μαθητών ηλικίας από 12 έως 18, έφηβοι λοιπόν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, αναφορικά, ποιο ήταν το θέμα τώρα, διαδικτυακές συνήθειες των μαθητών. Τι έδειξε η έρευνα? Ακριβώς, διαδικτυακές συνήθειες λοιπόν σε 5.000 μαθητές εν όψη του εορτασμού ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Ένα στα τέσσερα παιδιά, μεταξύ άλλων, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχει λάβει προσωπικές φωτογραφίες και έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση. Μπορούμε, έχουμε συλλέξει κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Βέβαια. Που μπορούμε να πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι απάντησαν οι έφηβοι 12 έως 18 ετών. Έχεις πέσει θύμα απάτης στο διαδίκτυο, απαντάει το 10%, το 90% απαντάει όχι. Περνάμε και, στις επόμενες κάρτες. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε για λίγο. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο διαδίκτυο? Το πιο μεγάλο ποσοστό έχει απαντήσει αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων. Οι έφηβοι λοιπόν φοβούνται μην αποκαλυφθούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακολουθεί η επαφή με αγνώστους, αυτό ιδιαίτερα το φοβούνται πολύ, όπως και το φαινόμενο σεξτ, δηλαδή η ανταλλαγή πληροφοριών μηνυμάτων με μηνύματα και φωτογραφίες. Προχωράμε παρακάτω. Έχει συνομιλήσει στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν γνωρίζει την πραγματική ζωή. 59% αναφέρει πως ναι, έχει συνομιλήσει με ανθρώπους που δεν γνωρίζει. 41% λέει όχι. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Έχεις πέσει ποτέ θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού? 6% έχει πέσει, 87% όχι, 7% δεν είναι σίγουρος. Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Αν ναι, πώς αντέδρασε? Στο 35% είπε ότι το έχει πει σε κάποιον ενήλικα, ζητώντας τη στήριξη. 34% έκανε υπομονή, ενώ κάτι άλλο είπε το 31%. Περνάμε και στις δύο τελευταίες κάρτες. Έχει στείλει μέσω διαδικτύου πολύ προσωπικές φωτογραφίες δικές σου? 6% έχει απαντήσει 94%, ναι. 94% όχι. Και τελειώνουμε με την τελευταία κάρτα. Αν σου έχουν στείλει λοιπόν μέσω διαδικτύου κάποιες φωτογραφίες, που μπορούμε να δούμε το ποσοστό. 24% είναι ναι και όχι 76%. Μάλιστα. Το βλέπουμε άλλωστε λοιπόν, και στη συγκεκριμένη κάρτα. Γιώργος Κορμάς, ο κύριος Κορμάς, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Helpline Ελληνικού Διαδικτύου Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα τον βάλουμε στην κουβέντα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Όντως, στοιχεία, δεδομένα, συμπεράσματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ τι ξεχώρισα τώρα από την παρουσίαση της Βάλιας, της Μπούη? Το 87% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Το 24 νομίζω ότι είναι, αλλά τη σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι 87, αν το συγκρίνουμε... 87 δεν ξέρω, όπως έκανα εγώ... λάθος εγώ. Ένα στα τέσσερα παιδιά σχεδόν έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Έχουν να κάνουν μάλλον σε κομμάτι που έχει να κάνει με φωτογραφίες αποστολής κτλ. Το σεξ είναι το δεγόμενο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με την προπέρυσι έρευνα που βλέπουμε ότι ήταν ένα στα πέντε παιδιά. Βλέπουμε δηλαδή μια ραγδαία αύξηση περιστατικών σε σχέση με το sexting, που μας ανησυχεί. Όπως αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, και βλέπουμε ότι ένα 35% των παιδιών έχουν συμμετάσχει και έχουν δηλαδή δει ουσιαστικά την φαινόμενα ρητορικής μίσους, δηλαδή υβρίς, ρατσιστικά παρατηρήματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά δείχνουν και βλέπουμε, αν τα συνδυάσουμε με τα γεγονότα που ζούμε καθημερινά και τα βλέπετε καλύπτωση ίσως μέσα μαζικής ενημέρωσης, βίας, τα πρόσφατα με συμμορίες και οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνουμε ότι και στο διαδίκτυο τα πράγματα δεν πάνε καλά και είναι ένας δείκτης εκεί που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Πάντως σίγουρα οφείλουμε και εμείς ως γονείς αλλά και ως ενήλικες να ανησυχούμε, καθώς υπάρχουν σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία από αυτά που μας αναφέρετε, όπως ας πούμε ότι ένα στα τέσσερα παιδιά έχει λάβει προσωπικές φωτογραφίες από αγνώστους ή έχουν στείλει, και μεγάλο ποσοστό έχουν στείλει προσωπικές φωτογραφίες σε άτομα με τα οποία δεν έχουν έρθει σε επαφή. Σαφώς, ας πούμε το 6% των παιδιών που έχουν στείλει φωτογραφίες, μιλάμε για παιδική πορνογραφία εδώ, που είναι κακούλημα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό το ποσοστό αυτό και βλέπουμε ότι τα παιδιά ένα στα δύο συνδυούν αγνώστους και πολύ εύκολα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Αυτό που έχει μια ιδιαίτερη αξία και να το σκεφτούμε όλοι και να πάμε να το ανάγουμε λίγο στους ενήλικες για να καταμένει, ότι η έρευνα δείχνει ότι 1 στα 10 παιδιά έχουν πέσει θύματα απάτης. Σκεφτείτε λοιπόν τα παιδιά που είναι μέσα στο διαδίκτυο, ζουν, μεγαλώνουν από εκεί, 1 στα 10 πέφτουν θύματα απάτης, τι γίνεται με τους μεγαλύτερους. Και πώς αντιδρούν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι έφηβοι? Ενημερώνουν, κάνουν μπλοκ, προχωρούν στην αναφορά? Ποια είναι η αντίδρασή τους? Κατά βάση κάνουν μπλοκ, αν νιώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι δεν σωστή προχωρούν κίνηση. Στην αναφορά εύκολα. Όχι, προφανώς πρέπει να μιλούν, μπορούν να καταγγέλνουν παράνομα και βρεβές περιεχόμενο στο safeline.gr, μπορούν να παίρνουν στο τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας του ελληνικού κέντρου το 210-676-86. Έχουν πολλές εναλλαγές να κάνουν, προφανώς πρέπει να μιλάνε και με τους γονείς τους. Αυτό το ένα άλλο ποσοστό που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και το είχαμε δει παλιότερα και σε άλλες έρευνες για το bullying που είχαμε κάνει στα σχολεία, ναι. Βλέπουμε ότι μόνο 1-4% των παιδιών αναφέρουν περιστατικά που τους δημιούργησαν πρόβλημα, που δεν ένιωσαν άσχημα στους εκπαιδευτικούς. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στα σχολεία. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να μπουν στη διαδικασία να ενημερώνουν τα παιδιά, να είναι ένας φάρος εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά από όλες τις πλευρές που έρχονται στην καθημερινότητά τους επαφή. Και επίσης, ένα άλλο στοιχείο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι όταν 1 στα 4 παιδιά έχει λάβει προσωπικές φωτογραφίες ή έχει στείλει προσωπικές φωτογραφίες την ίδια ώρα, το 26% φοβάται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά του δεδομένα. Κύριε Κορμά. Ναι, γιατί υπάρχει εδώ, βλέπουμε ότι αρχίζει και δημιουργείται, και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα, μια συνήθεια των παιδιών, όπου να μπορούν πολύ εύκολα στέλνουν φωτογραφίες, πολύ εύκολα εκτίθονται, λένε για προσωπικά τους θέματα, και το χειρότερο όλο είναι ότι με τα χρόνια βλέπουμε ότι δεν το κάνουν ούτε από αφέλεια, το κάνουν συνειδητά και πολλές φορές δεν νιώθουν εδώ με την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή την ντροπή και την αναστολή, τη λογική ότι εγώ μη στείλω κάποια φωτογραφία, μην εκτεθώ, μην. Και βλέπουμε να νιώθουν τα παιδιά όταν οι γονείς πλέον αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Που σημαίνει ότι δεν τους απασχολεί η διαδικτυακή τους φήμη. Αυτό δεν τους απασχολεί η διαδικτυακή τους φήμη. Δεν τους απασχολεί, δεν έχουν. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν από πολύ μικρές ηλικίες στο διαδίκτυο και χάνουν την συγκρότηση της προσωπικότητάς τους στα αξιακά συστήματα που πιστεύουμε εμείς και έχουμε σαν κοινωνία, σαν οικογένεια κτλ. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι και πόσο δημιουργεί πρόβλημα στην ίδια τη ζωή κάποιου όταν στέλνει τη μία φωτογραφία σε οποιονδήποτε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και σε μικρές ηλικίες για να καταλάβουν τα παιδιά το σεβασμό στο σώμα τους. Το κομμάτι να προστατεύονται. Να βάζουν τα όρια τους, κύριε Κορμά, να βάζουν τα όρια τους. Ναι, συμβεί κάτι πρώτα κακό. Για να το μάθουν τα όρια. Να ενημερώνουν. Δεν μπορούν να τα μάθουν στο διαδίκτυο αυτό. Σωστά. Θα τα μάθουν στον πραγματικό κόσμο. Σε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση διαδικτύου είναι πάρα πολύ δύσκολο, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Κορμά. Να είστε καλά κι εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βέβαια, να είστε καλά, λοιπόν.